Γεια χαρά, έτσι, έτσι, μπράβο, ωραίος. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Ασουρμένου, τον Βασίλη Βάσιο. Ένα νέο γήπεδο 5x5 λοιπόν στη διάθεση των Ασουρμένων. Ένα νέο γήπεδο ποδοσφαίρου, όπου και θα προπονούνται τα μικρά παιδιά που βρίσκονται κυρίως στη γειτονιά. Πραγματικά είναι πολύ σημαντική μέρα, διότι μετά από πολλά χρόνια μιλάμε από έναν καινούριο αθλητικό χώρο. Έναν αθλητικό χώρο που ο σύλλογός μας τον είχε πραγματικά ανάγκη για να καλύψει τις πολύ μικρές ηλικίες, παιδιά από 5, 6, 7 έως και 8 χρονών, τα οποία δυνατούσαν να ανακατεύουν στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο μεγάλο κάτω, διότι παρεμβάλλεται η λεωφόρος Βουλιαγμένης με λίγο δύσκολη πρόσβαση για αυτές τις μικρές ηλικίες. Αυτός ο χώρος είναι στην καρδιά των Σουρμένων, εκεί που πραγματικά η καρδιά των Σουρμένων της γειτονιάς μας χτυπάει, και εκπληρώνεται έτσι και ένα όνειρο που είχαμε κι εμείς σαν διοικητικό συμβούλιο, που να μπορέσουμε σιγά σιγά από πολύ μικρές ηλικίες, πραγματικά από παιδιά και νηπιαγωγείου, να τα εντάξουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου, διότι ο χώρος του ποδοσφαίρου, παρόλα τα δεινά που υφίσταται τα τελευταία χρόνια σε επαγγελματικό και άλλο επίπεδο, παραμένει ο βασιλιάς των αθλημάτων και παραμένει να είναι, αν θέλετε, και το άθλημα των φτωχών. Σούρμενα και 90 χρόνια ιστορίας. Σχεδιάζουμε και για το παρόν αλλά και για το μέλλον με τους τζιρικάδες εδώ. Πώς σε λένε εσένα? Με τον Γιώργο, με τον... πώς σε λένε? Τον Κωνσταντίνο. Και τον Αριστοτέλη. Και τον Αριστοτέλη και δεκάδες άλλα παιδάκια αυτής της ηλικίας τα οποία εντάχθηκαν σε αυτά τα καινούργια τμήματα. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι αμέσως και μετά το Πάσχα που θα κάνουμε μια μεγάλη καμπάνια να διαφημίσουμε τον καινούργιο αυτόν τον χώρο, τα παιδάκια θα είναι πολύ περισσότερα σε αυτές τις ηλικίες που πραγματικά ο σύλλογός μας το είχε ανάγκη. Είναι σημαντικό για τη γειτονιά εδώ πέρα, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα δίνει μια πνοή, πρόεδρε. Είναι ακριβώς έτσι, είναι ακριβώς έτσι. Αυτές οι μικρές ηλικίες είχαν ένα θέμα με την μετακίνηση. Βλέπαμε από τα αρχεία του Συλλόγου ότι πολλά παιδάκια σε αυτές τις ηλικίες, αντί να έρχονται στον δικό μας τον Σύλλογο, πήγαιναν σε διάφορους γειτονικούς συλλόγους, διότι ήταν πιο εύκολη η πρόσβαση. Τώρα νομίζουμε ότι βάζουμε τη σφραγίδα με ένα πραγματικά ωραίο γηπεδάκι μέσα στην καρδιά της γειτονιάς, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι για την ομάδα μας τα καλύτερα έρχονται, ακριβώς γιατί δεν στεκόμαστε μόνο στα πολλά χρόνια της ιστορίας που έχει ο Σύλλογος, αλλά σχεδιάζουμε και προσπαθούμε για το παρόν, αλλά σχεδιάζουμε και δυνατά για το μέλλον. Πρόεδρε, κάτι ακούσαμε και από τον Δήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντάτο, ότι θα γίνει και ένα γήπεδο ακόμα, 7x7, 8x8. Μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο σε αυτό? Ναι. Ένα από τα πρώτα μελήματα που είχαμε ως νέο διοικητικό συμβούλιο το καλοκαίρι που αναλάβαμε ήταν το πρώτο να γίνει αυτό εδώ το γήπεδο, που αμέσως με την ανάλυση των καθηκόντων και με επαφή με τον Δήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντάτο, το βάλαμε σαν θέμα, και να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο, να ευχαριστήσουμε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο που προχώρησαν σε αυτή την κατασκευή του γηπέδου και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή μεσολάβησαν ίσως και λιγότερο από 2 μήνες για να γίνει αυτό το γήπεδο, το οποίο πραγματικά είναι ένα στολίδι για την γειτονιά μας εδώ πέρα. Και αμέσως μετά αυτό που ζητήσαμε από τον Δήμαρχο ήταν σε χώρο που έχουμε βρει και έχουμε υποδείξει δημοτικό χώρο να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα γήπεδο, και είμαστε σε καλό δρόμο, ένα γήπεδο το οποίο θα είναι διαστάσεων περίπου, θα έλεγα 9x9, όχι 7x7, 9x9, πάλι έτσι σε κεντρικό μέρος του Δήμου μας, που και εκεί πραγματικά να μπορέσουμε να μαζέψουμε πολλά παιδιά. Θεωρούμε ότι και έχουμε 2 ομάδες, οι οποίες με μεγάλη ιστορία, επειδή απλά χάσανε το γήπεδό τους, μην ξεχνάμε και την περιπέτεια που τράβηξε για πάρα πολλά χρόνια η ΑΕΚ, που είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες, που γκρέμισε το γήπεδό της, έμεινε χωρίς στέγη και δυσκολεύτηκε πάρα πολύ ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Ελπίζουμε, ας πούμε, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλοι οι δήμαρχοι θα δούνε αυτό το πρόβλημα των χώρων για τον εραστεχνικό αθλητισμό, και όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο ίσως να είναι το πιο διαδεδομένο, το πιο μαζικό, αλλά υπάρχουν και άλλα αθλήματα που μπορούμε να αναπτύξουμε. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι 1 ώρα στο γήπεδο για τα παιδιά είναι πραγματικά 1 ώρα μακριά από τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα που κανένας μας, κανένας γονιός δεν θέλει τα παιδιά του να μπλέξουν. Οπότε, πρόεδρε, έγινε το γηπεδάκι εδώ πέρα. Περιμένουμε να γίνει ένα ακόμη.
υπάρχει όραμα για τα σούρμενα, έτσι. Έχουμε όλα τα ηφαίγγια εκείνα που μπορούμε έτσι με... να ατενίζουμε το μέλλον με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Είναι ένα σύλλογο με 90 χρόνια ιστορία, είναι ένα σύλλογο κόσμημα για την Αθήνα και το αραστικό ποδόσφαιρο. Είναι ένα σύλλογο που έχει την αγάπη του κόσμου από τις μεγάλες ηλικίες μέχρι και τις πολύ μικρές ηλικίες. Την τελευταία πενταετία έχει γίνει μια συστηματική προσπάθεια προσέγγισης και νέων παιδιών να είναι κοντά στην ομάδα. Θέλουμε να αποφεύγουμε ακρότητες, θέλουμε να αποφεύγουμε τα σύγχρονα προβλήματα που βλέπουμε να συμβαίνουν στις μεγάλες ομάδες. Με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, νομίζουμε ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το καταφέρνουμε αυτό και είμαστε χαρούμενοι. Έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε ακόμα, έχουμε πάρα πολύ δρόμο να κάνουμε ακόμα. Όμως έχουμε, αν θέλετε, και τους ανθρώπους και τις γνώσεις και την εμπειρία, αλλά πάνω απ' όλα και τη διάθεση για να προσφέρουμε με ανιδιοτέλεια σε αυτό που λέγεται αραστεχνικό ποδόσφαιρο και ιδίως το ποδόσφαιρο εδώ στη γειτονιά μας. Τι ομάδα είμαστε? Σούρμενα! Σούρμενα ή σούρμενάρα? Σούρμενάρα! Όλε, όλε! Μπράβο! Μπράβο, παιδιά! Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.